Κυρίες και κύριοι, ποια είναι τα βήματα αυτά με βάση όσα ακούγονται. Είναι σενάρια, ανεπιβεβαίωτα, αλλά ακούγονται. Κύρια σύνταξη, τα επόμενα δύο χρόνια, όπως λέει ο κύριο Ρωμανιάς, τρία εκατοστάρικα. Όχι κλιμακούμενα ή αναλογικές, αναλογική κάθοδος στις διάφορες συντάξεις, όχι, όχι, όχι. Όλες τα τρία εκατοστάρικα. Πλαφόν. Επικουρικές συντάξεις. Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Σε δύο χρόνια δεν θα υπάρχουν μηδενικές συντα ε, επικουρικές συντάξεις. Θα πάμε μετά για τις κυρίες. Εκπληκτικό ΦΠΑ μεσοσταθμικό στα τρόφιμα ή 16 ή 18%. Σημαίνει με βάση τους υπολογισμούς όλων των τηλεοπτικών καναλιών και των εξειδικευμένων οικονομικών συντακτών ότι τεινάζεται στον αέρα το εισόδημα κάθε οικογένεια, την άρεση το προπολογισμό κάθε οικογένεια, το καλάθι τη νοικογυρά που λέγαμε παλιά. Μιλάμε φίλε και φίλοι για μια κατάσταση εκπληκτική. Επίση, όλοι αυτοί οι φόροι, όπω μου λένε οικονομολόγοι και άλλοι, που μπαίνει ο ένα μετά τον άλλον, 30% λέει αύξηση έκτακτη εισφορά, αλληλεγγύη. Πιο κάτω, έκτακτη εισφορά στους έχοντες. Πιο κάτω, φόρος πολυτελούς διαβίωσης αν έχει μεγάλο αυτοκίνητο ή πισίνα ή σκάφος. Πιο κάτω, άλλος φόρος, έμφια, μπέμφια, τέμφια, ακίνητης περιουσίας. Όλοι μαζί αυτοί, στην οικονομική γλώσσα, λέγονται δίμευση. Αθρηστικά. Δημεύονται τμήματα ή όλη η ιδιωτική περιουσία σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Αυτά τα θέλουν οι ξένοι. Δεν σα είπα εγώ ότι ξύπνησε ο Τσίπρα το πρωί και είπε να τα κάνω. Όχι. Αυτά τα θέλουν οι ξένοι, τα λένε διαφορετικά μέτρα, τα λένε μεταρρυθμίσει, πιέζουν και τα επιβάλλουν με τον εκβιασμό δεν σου δίνω λεφτά. Τι λεφτά, δανεικά. Τι δανεικά, για αποπληρωμή των δανεικών. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Υπάρχει αυτό ο κύκλο, ο φαύλο κύκλο, ο νοσηρό κύκλο, ο τρελό κύκλο τη εποχή, που λέει Σε δανείζω για να μου πληρώνει τα προηγούμενα δανεικά, να σε έχω από κάτω να σε ελέγχω και για να πα μπροστά να έχει οικονομική ανάπτυξη, θα κάνει ομαδικέ ανθρωποθυσίε οικονομικέ. Δεν πειράζει, θα έχει κάποιε δεκάδε χιλιάδε ή εκατοντάδε χιλιάδε νεκρού, οικονομικά νεκρού. Φυσικά θα παραβιάζει καθημερινά το Σύνταγμα. Φυσικά θα ποινικοποιήσει στην ατμόσφαιρα. Φυσικά όλες οι αρχές του κράτους θα έχουν έναν ιαβερισμό. Καμία σημασία δεν έχει. Εγώ αυτά θέλω σου λένε. Αν δεν θέλεις να τα κάνεις, στο καλό δεν έχεις τράπεζες. Τραβάω την πρίζα και δεν έχεις τράπεζες, δεν έχεις ουσιαστικά κίνηση χρήματος, πας σε περιορισμούς κίνηση κεφαλαίων. 100 ευρώ την εβδομάδα, 150 στα ATM. Αυτό σημαίνει εκβιασμός για μένα.